τη δημιουργία μιας νέας συνδικαλιστικής παράταξης, η οποία θα συσπυρώσει τους εργαζόμενους και θα αποκαταστήσει τη σημερινή πλήρως απαξιωμένη εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος, ανακοίνωσε σήμερα από το Βόλο ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, Γιώργος Γαβρίλης. Ξαναθέτουμε το θέμα του επαναπροσανατολισμού του συνδικαλιστικού κινήματος, της επανασύνδεσής του με τις ιστορικές αξίες και αρχές του κινήματός μας. Προτείνουμε την ιδέα της οργανωτικής του ενοποίησης σε σχέση με τον κατακαιρματισμό. Προτείνουμε νέες δομές οργανωτικού τύπου. Προτείνουμε ένα κώδικα δεοντολογίας με πολιτική και ηθική δέσμευση απέναντι στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από πρακτικές που θάμπωναν μέχρι σήμερα την εικόνα του. Όπως επεσήμανε ο κύριος Γαβρίλης, τα 4 χρόνια των μνημονίων έχει καταργηθεί το 92% των διατάξεων του εργατικού δικαίου, ενώ αυτή τη στιγμή το 32% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι στην ουσία απλήρωτοι για μήνες. Αυτά τα δεδομένα πρέπει, όπως είπε, να αλλάξουν και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η προσπάθεια για τη δημιουργία του μετόπου εργαζομένων για τη συνδικαλιστική αντεπίθεση λαμβάνει σάρκα και οστά, καθώς συνέρχεται στην Αθήνα το ιδρυτικό της συνέδριο. Εμείς βλέπουμε την ανάγκη μιας νέας συνάντησης του εργατικού κινήματος με τα κινήματα ανυπακοής, τα κινήματα πόλης, τις νέες συλλογικότητες που συγκροτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με τα κινήματα εκείνα των αυτοαπασχολούμενων, των ενδιάμεσων στρωμάτων που έχουν καταστραφεί. Όλα αυτά συγκροτούν έτσι και αλλιώς μια μεγάλη πλειοψηφία των χαμένων του μνημονίου και μια ικανή κοινωνική πλειοψηφία και πολιτική πλειοψηφία που μπορεί να μπούμε σε μια επιλογή ανατροπής των εφαρμοζόμενων πολιτικών και όχι μόνο των εφαρμοζόμενων πολιτικών.